Ακούγονται πολλά σε όλους τους κύκλους του Μέστα Αλιορόξο ότι τα κορίτσια πάνε σε στυλίστα και ντύνονται. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στους όρους του παιχνιδιού δεν γράφει ότι απαγορεύονται στυλίστες. Στο δεύτερο κύκλο ήταν παρουσιάστρια Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ναι. Με το που έμπαινα, ας πούμε, στο πλατό και την έβλεπα και έτσι εισέπρατα όλο αυτό που έβγαζε, μου έδιωχνε λίγο το άγχος και τα ξεχνούσα όλα. Έτσι, την κούραση, την πίεση, όλα αυτά. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Του στέλνουν μηνύματα προκειμένου να δώσει κάποια ιδέα, κάποια συμβουλή μέσα στα social media. Η αλήθεια είναι ότι μου έχουν ζητήσει κάποια κορίτσια και κάποια κορίτσια που είναι ήδη μέσα, αλλά και κάποια κορίτσια που δεν έχουν μπει ακόμη, αλλά τους έχουν πάρει από την παραγωγή για να μπουν, ας πούμε, στα επόμενα επεισόδια. Ειλικρινά τώρα, τι είναι αυτό τώρα που μου λες, θες όντως το κουρευτώ για να είμαι σωστή στο κόνσεπτ? Οι φετινές παίχτηρες μπήκαν προετοιμασμένες πιο πολύ για το reality παρά για το στυλιστικό κομμάτι. Ξεκάθαρα. Οι στυλιστικές επιλογές του Γαβαλά έχουν σχολιαστεί ποικίλο τρόπο. Είναι ένα παιχνίδι μόδας, είναι έτσι τέχνη για μένα αυτό που κάνει. Κουδουνάρης, εντάξει, είναι προβλέψιμος μετά από τρία My Style Rocks. Η κυρία Χριστοπούλου με μπερδεύει λίγο, στην αρχή κυρίως με μπέρδευε. Όταν ερχόταν η σειρά της να κρίνει τη μία διαγωνιζόμενη, ας πούμε, στο My Style Rocks, ένιωθα ότι έβλεπα το Next Top Model και αυτό λίγο με αποσυντόνιζε. Έγινε μεγάλος δώρος για το έπαθλο με την κίτρια τη Φωτεινή Τράκα. Είχα καταλάβει μετά το παιχνίδι ότι είχε μια πικρία από την παραγωγή. Εβδομαδία έπαθλα, δινόντουσαν κανονικά. Ναι, τα εβδομαδία δινόντουσαν κανονικά, αυτό μπορώ να το πω. Έχει γίνει πρόταση από τον κύριο Σατοκοστόπουλο, να το πούμε, υπάρχει κάτι? Πρόταση δεν έχει γίνει επίσημη. Δεν είναι τέτοιος τύπος που θα γονατίσει, ας πούμε, και θα μου παραχωρήσει το μονόβετρο κτλ. Εντάξει, δώρο μου έχει κάνει, μου έχει πει και αυτά που αισθάνεται και την επιθυμία του να είμαι εγώ, ας πούμε, ο άνθρωπός του.